Ιούσιος Ιωσήφ ο υμνογράφος εορτάζει στις 3 Απριλίου εκάστου έτους. Ο Όσιος Ιωσήφ γεννήθηκε στην Σικελία το έτος 816 μετά Χριστό από ενάρετους και ευσεβείς γονείς, τον Πλουτίνο και την Αγάθη. Τα περί της ζωής και της δράσεώς του τα γνωρίζουμε από τον βίο που συνέταξε ο μαθητής και διάδοχός του στην μονή του Θεοφάνης, συμπληρωματικά δε από τα εγκόσμια που του αφιέρωσαν ο Ιωάννης ο Διάκονος και ο Θεόδωρος ο Παιδιάσμος. Ο Όσιος αναγκάστηκε να φύγει από την γενέτειρά του οικογενειακός λόγω της εντάσεως των αραβικών επιδρομών που έπειτα από λίγο καιρό επρόκειτο να καταλήξουν στην κατάρρευση της νήσου και να μεταναστεύσει στην Πελοπόννησο. Σε ηλικία 15 ετών αποχωρίστηκε τους γονείς του και μετέβη στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περίφημη μονή Λατόμου όπου επιδόθηκε στην μοναχική άσκηση υπό την καθοδήγηση του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου ασκώντας το έργο του οξυγράφου. Μετά από 9 χρόνια παραμονή στη Θεσσαλονίκη το έτος 840 μετά Χριστόν μετέβη στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο και εγκαταστάθηκε στη μονή του Αγίου Ιερομάρτυρος Αντίπα. Δεν παρέμεινε όμως για πολύ εκεί απερίσπαστος, διότι το επόμενο έτος απεστάλλει από τους Ορθοδόξους Βασιλευούσες στη Ρώμη για διαβουλεύσεις επί του θέματος του διωγμού από τους οικονομάχους. Δεν κατόρθωσε να φέρει εις πέρα στην αποστολή, διότι το πλοίο του έπεσε στα χέρια Αράβων πειρατών και αυτός οδηγήθηκε εχμάλωτος στην αραβοκρατούμενη τότε Κρήτη, από όπου ελευθερώθηκε με τις φροντίδες φιλάνθρωπων πιστών και με το θαύμα του Αγίου Νικολάου. Κατά το βραχή χρόνο αυτής της περιπέτειας του συνέβησαν 2 σημαντικά γεγονότα. Το ένα που σχετιζόταν ιδιαίτερα με αυτόν ήταν ο θάνατος του πνευματικού του οδηγού Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου και το άλλο που αφορούσε την εκκλησία ολόκληρη ήταν η αναστήλωση των ιερών εικόνων. Όταν δια της Θεσσαλονίκης επανήλθε πάλι στην Κωνσταντινούπολη το έτος 843 μετά Χριστόν, έζησε επί 2 χρόνια ως έγκλειστος στη μονή του Αγίου Αντίπα και έπειτα έζησε στα κτίρια του ναού του Ιερού Χρυσοστόμου επί 5 ετία έως ότου ίδρυσε δική του μονή το έτος 850 μετά Χριστόν, αφιερωμένη στον Απόστολο Βαρθολομαίο. Εκεί απέθεσε και τα ιερά λείψανα του Αποστόλου που είχε φέρει από τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και τα σκηνώματα του πνευματικού του οδηγού Αγίου Γρηγορίου και του συνασκητού του Ιωάννου. Όσιος Ιωσήφ παρακαλούσε με δάκρυα και στεναγμού τον Απόστολο Βαρθολομαίο να τον βοηθήσει στη σύνθεση ύμνων. Και πράγματι πέτυχε εκείνο που ποθούσε η ψυχή του. Είδε σε οπτασία έναν άνδρα με εμφάνιση Αποστόλου που προκαλούσε το δέος και ο οποίος πήρε από την Αγία Τράπεζα το Ιερό Ευαγγέλιο, του το έβαλε πάνω στο στήθος και τον ευλόγησε. Τούτο υπήρξε και η απαρχή του Θείου Χαρίσματος που Όσιος επιθυμούσε. Μετά την έκπτωση του Πατριάρχου Ιγνατίου και την άνοδο του Ιερού Φωτίου το έτος 858 μετά Χριστόν, Όσιος Ιωσήφ εξορίστηκε από τον Βάρδα στην Κρυμαία και προφανώς ως οπαδός του πρώτου και ίσως ως λατινόφιλος κατά κάποιον τρόπο αφού προετών είχε σταλεί για να ζητήσει την βοήθεια της Ρώμης. Δεν έμεινε όμως στην εξορία για πολύ καιρό, καθώς όπως αποδείχθηκε και από την μετέπειτα στάση του ο Ιερός Φώτιος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Όταν το έτος 867 μετά Χριστόν ο Πατριάρχης Ιγνάτιος ανέβηκε για δεύτερη φορά στον θρόνο, Όσιος Ιωσήφ έγινε σκευοφύλαξη της Αγίας Σοφίας και διατήρησε αυτήν τη θέση κατά την διάρκεια της Δευτέρας Πατριαρχίας του Αγίου Φωτίου. Κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 886 μετά Χριστό. Ο κύριος όγκος του υμνογραφικού έργου του Οσίου συνιστάται σε κανόνες που αυθονούν στα έντυπα βιβλία και τα χειρόγραφα και η συμβολή του Οσίου Ιωσήφ στην υμνογραφική ολοκλήρωση της Οκταήχου είναι καθοριστική, δεδομένου ότι κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας πλην της Κυριακής της οποίας τους κανόνες είχαν συντάξει ο Κοσμάς ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
Στα Μινέα ο Όσιος Ιωσήφ είναι ο πλουσιότερα εκπροσωπούμενος συμνογράφος, αφού διατηρούνται σε αυτά 165 κανόνες του με ομοιόμορφη δομή που εξυμνούν Αγίους Δευτέρας συνήθως εορταστικής τάξεως, δεδομένου ότι οι εξέχουσες εορτές είχαν ήδη καλευθεί ημνογραφικά. Ιδιαίτερα βέβαια συγκινεί ο κανόν στον ακάθιστο ύμνο στον οποίο ακολουθεί «Ιρμούστος Ιωάννου του Δαμασκηνού και ημνήτη Θεοτόκο» με ατελείωτη σειρά επιθέτων και εικόνων ως «Άφλεκτη Βάτο», «Νεφέλη Ολόφωτη», «Ρόδον Αμάραντον», «Μιλοεύωσμο», «Περιστερά» και τα παρόμοια. Το δεδεκάχορδον του λόγου όργανων, την παναρμόνιο λύρα της Χάριτος, τον υμνογράφο Ιωσήφ τιμήσομεν επαξίως, ούτως γάραν ύμνησε με ελιχρής μεριδήμωση, πνεύματι κινούμενος των Αγίων Παν σύστημα. Μεθόν και οικετεύει απαύστος, δούνε ημίν πτεσμάτων λύσιν. Αμήν.